Σε λειτουργία βρίσκεται ήδη η πλατφόρμα μαστογραφία.gov.gr για όσες γυναίκες 50 έως 69 ετών ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ενώ από αύριο ξεκινά και η αποστολή των πρώτων SMS, τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερακάκης, στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος Φόφη Γεννηματά για την παροχή δωρεάν προληπτικής μαστογραφίας. Εγγενιάζουμε το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου και δίνουμε το όνομά του στην Φόφη τη Γεννηματά, η οποία έφυγε νωρίς από τη ζωή. Όπως είπε ο Ανδρέας όμως, αγωνίστηκε η ίδια με θάρρος και αυτοθυσία, όχι μόνο για να ξεπεράσει τη δικιά της ασθένεια, αλλά για να ενημερώσει άλλες γυναίκες για την τεράστια σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου. Το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα έρχεται σε στενή συνεργασία τόσο του Υπουργείου Υγεία όσο και του Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω δίνοντα συγχαρητήρια την στην Ειρήνη Αγαπηδάκη, που συνεργάστηκε με την Νίκη Τσούμα, την επικεφαλή τη για να το αναπτύξουν. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε μια σειρά από πράγματα τα οποία συσχετίζονται με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλε τι γυναίκε ηλικία 50 έω 69 ετών που βρίσκονται στη χώρα μα και διαθέτουν άμκα και ενσωματώνει την ψηφιακή τεχνολογία προκειμένου να διευκολύνει τι γυναίκε να κάνουν τι εξετάσει του εύκολα, άμεσα και δωρεάν. Οι δωρεάν εξετάσει που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι οι εξή. Εξέταση ψηφιακή μαστογραφία για όλε τι γυναίκε δικαιούχου, κλινική εξέταση σε περίπτωση και υπερηχογράφημα σε σε περίπτωση ευρήματο. Εξαιρούνται οι γυναίκε που έχουν ήδη κάνει εξέταση μαστού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτου είτε έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.